Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε μια πανεύκολη μακαρονάδα και θα βάλουμε μακαρόνια λιγκουίνι με φρέσκια ρίγανη. Θα πάρουμε 250 γραμμάρια λιγκουίνι μακαρόνια, 500 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, ένα κρεμμύδι ξερό πολτοποιημένο, 3 σκόρδα, 60 γραμμάρια παρμεζάνα, 4 κλωνάρια φρέσκια ρυγανή, 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Έχουμε πάρει το τηγάνι της ΑΕΜΣΕ 28 cm 3 λίτρα. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και έχουμε βάλει το audiotherm στην μπριζόλα. Μόλις λοιπόν φτάσει στην μπριζόλα και χτυπήσει το καμπανάκι, ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα το λάδι και το σκόρδο. Έφτασε. Το ανοίγουμε. Βάζουμε μέσα το κρεμμύδι. Βάζουμε το σκόρδο. Βάζουμε το ζωμό λαχανικό. Κλείνουμε το καπάκι. Και μαγειρεύουμε για 10 λεπτά. Στο καρότο. Μόλις ο κόκκινος δείκτης φτάσει στο νταμάκι της μπριζόλας, από 7 βάζουμε 2 ή 3. Μόλις φτάσει στο καρότο θα μαγειρευτεί 10 λεπτά το φαγητό μας. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ανοίγουμε το μάτι στο 7. Και βάζουμε μέσα τα λιγκουίνι μας.
Μόλις αρχίσει και βράζει ο ζωμός μας, κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε 5 λεπτά στο καρότο. Χαμηλώνουμε το μάτι στο 2 ή 3. Και μετά από 5 λεπτά θα κλείσουμε τελείως το μάτι και θα αφήσουμε τα μακαρόνια μας άλλα 5 λεπτά με κλεισμένο μάτι μέσα στο τηγάνι. Τα 5 λεπτά έχουν τελειώσει. Κλείνουμε το μάτι, ανακατεύουμε τα λιγκουίνι μας . Κλείνουμε το καπάκι, κλείνουμε το μάτι και αφήνουμε άλλα 5 λεπτά. Μετά ανοίγουμε και σερβίρουμε. Έτοιμο! Wow. Βάζουμε μέσα την παρμεζάνα. Και τη φρέσκια ρίγανη. Και να κατέβουμε. Καταπληκτικό. Σκοβολάει κιόλας. Σερβίρουμε και είναι υπέροχα τα μακαρόνια μας. Ένα υπέροχο πιάτο, γρήγορο, εύκολο και πολύ πολύ νόστιμο. Δεν έβαλα καθόλου αλάτι για την παρμεζάνα. Αν θέλετε εσείς προσθέτετε και λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.